Η μάχη των ευρωεκλογών είναι μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση. Πρώτη πολιτική αναμέτρηση η οποία θα κρίνει τη πορεία μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρώτη του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και θα αποτυπώσει το πού πηγαίνει η ελληνική κοινωνία, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο σχεδισμό τα επόμενα χρόνια. Οι κυρίαρχες δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν ένα δίλημα, ότι το δίλημα στη χώρα μας είναι η προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με όλο το παλιό κοινωνικό, ταξικό και πολιτικό κατεστημένο σε μια προσπάθεια να ντυθεί μια προοδευτική προοδιά από τη μια μεριά, ή η νεοφιλελεύθερη δεξιά προδεξιά δίθεν αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο ευρωμνημονιακή και νατοϊκή όπως και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ευρώπη προσπαθούν να μας πείσουν ότι το δίλημα είναι ανάμεσα στην νεοφιλελεύθερη ευρωπαϊκή πολιτική του Μακρόν, της Μέρκελ, που τον δημοκρατισμό τους τον είδαμε στην άγρια καταστολή των κίτρινων γελέκων, των μεταναστών και όλης της ακροδεξιάς τροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στον Σαλβίνι, τον Ουρμπάν και όλη τη δεξιά ακροδεξιά, η οποία κάνει κριτική στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση από δεξιές εθνικιστικές θέσεις. Για μας τα διλήμματα αυτά είναι ψεύτικα, τοποθετούμαστε στη χώρα μας και την Ευρώπη υπέρ των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, της μείωσης των ροών εργασίας, της αύξησης των μισθών και των συντάξεων, των δημόσιων αγαθών, και γι' αυτό λέμε ότι είμαστε υπέρ της κατάργησης του ευρωμνημονιακού καθεστώτος και της κεδαιμονίας. Είμαστε κατά του προταμίου, του καλλικράτου, του κλειστένιου, του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που οικοδομήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Πάνω απ' όλα είμαστε κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και της δεξιάς αντιπολίτευσης. Είμαστε κατά της δεξιάς ακροδεξιάς στη χώρα μας και γενικά. Είμαστε υπέρ της δημοκρατίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων, και γι' αυτό είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου, της φτώχειας, του ρατσισμού και του πολέμου, υπέρ μιας μαχητικής αντιπολίτευσης, υπέρ μιας λογικής ρήξης, αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε υπέρ των φτωχών, των ντόπιων, των ξένων εργατών, των μεταναστών, υπέρ της διεθνιστικής αλληλεγγύης των λαών, και γι' αυτό είμαστε κατά της δεξιάς και ακροδεξιάς, του ευρωσκεπτικισμού τύπου Σαλβίνι, Όρμπαν, Λεπέν κτλ., των φασιστών, οι οποίοι μιλάνε για τους ξένους εργάτες για να ρίξουν τα βέλη τους ενάντια σε όλη την εργατική τάξη, οι οποίοι μιλάνε ενάντια στο αντίπαλο έθνος για να χτυπήσουν τα δικαιώματα όλων των λαών και όλων των εθνών. Το βλέπουμε εκεί που κυβερνάνε, όπως στην Αυστρία, τη βαθιά αντιδραστική ταξική πολιτική που ακολουθούν, το βλέπουμε στη χώρα μας, πόσο είναι βαθύ χέρι του κεφαλαίου και των εφοπλιστών στην πολιτική που ακολουθούν, στις επιθέσεις που κάνουν στους εργάτες, στα συνδικάτα, στους ξένους μετανάστες. Είμαστε υπέρ της ψήφου στην Ανταρσία, γιατί είμαστε υπέρ μιας άλλης αριστεράς, η οποία θα είναι μπροστά σε όλες τις κρίσιμες μάχες του λαού, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια η Ανταρσία, από το δημοψήφισμα, τις πλατείες, τους μεγάλους αγώνες, τους μικρούς και μεγάλους αγώνες ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και την πολιτική της, υπέρ μιας αριστεράς που δεν θα γυρίσει την πλάτη στο λαό, όπως έκανε το ΚΚΕ στο δημοψήφισμα το 2015, που δεν θα μασάει τα λόγια της για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα στρέφεται ενάντια στο σύστημα, μιας αριστεράς βαθιά αντικαπιταλιστικής, με τοπικής, η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει, να δώσει φτερά στη μάχη των εργαζόμενων όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό κατεβαίνουμε και παρεμβαίνουμε στις εκλογές, γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο της Ανταρσία, γι' αυτό θα είμαστε μπροστά στις μάχες όλο το επόμενο διαστήματος.